Κώστας Μπίγαλης. Κωστάκη, για πες μου κάτι που θέλω να σε ρωτήσω. Uh-huh. Από την εποχή του Μπίγκαλης. Μπίγκαλης, για να ξεκινήσουμε στο κοινό, ήταν ένας δίσκος και ένα γκρουπ και μία... Αγγλόφωνος δίσκος. Αγγλόφωνος, Μπίγκαλης, yeah. Από τον Μπίγκαλης. Μπίγκαλης, Μπίγκαλης. Είναι λογοπαίγνιο με το επώνυμο. Καλά, τρομερό. Τι διαφορές έχουν οι μουσικές σου από τότε μέχρι τώρα? Δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα σε σχέση με εκείνο που έκανες τότε. Κοιτάξτε, τότε ήταν αγγλόφωνο το στυλ. Οπωσδήποτε ήταν πιο επηρεασμένο από τις δυτικές μουσικές φόρμες. Ναι. Γιατί γιατί με κοντράρεις. Δεν σε κοντράρω. Κόντρες. Πάνε αυτά. Ξεχάστε τα. Ξεχάστε τα. Κόντρες! Έλα. Λοιπόν. Τώρα φυσικά προσαρμοστήκαμε στα ελληνικά δεδομένα. Είναι πιο ελληνικό το στυλ, είναι πιο ελληνικά τα στοιχεία. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ανταπόκριση του κόσμου. Πάρα πολύ. Μα γι' αυτό ήθελα να σου. Κάτσε να πάω εκεί. Μην με παίρνει το ρόλο. Ήδη υπάρχει. Ανταποκρίνονται εδώ. Μου πήρε τη δουλειά. Τα τραπέζια φωτεινά, τρέλα. Τα τραπέζια φωτεινά. Καταπληκτικά. Όταν μέσα στο τραπέζι, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω. Συνήθως βάζουν κεριά πάνω, αλλά εδώ. Ναι. Πέραμε... Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, πρώτη φορά γίνεται. Τραπέζι μπλαφωνιά, πρώτη φορά βλέπω. Άλλα κόλπα. Άλλα κόλπα. Ο καινούριο σου δίσκο είναι αυτό το στυλ, δηλαδή ροκ και pop με δημοτικέ επιρροέ κτλ. Αυτό είναι όλα. Είναι όλα και τίποτα. Το είναι... τραγούδι είναι από το καινούριο δίσκο. Από το καινούριο δίσκο είναι Καλαματιανό 94. Το Καλαματιανό ποτέ δεν πεθαίνει, εντάξει. Καλαματιανό 94! Πήγανε! Δεν μου λε, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είσαι Εργέννης, έτσι. Βεβαίως. Και ξέρει σήμερα ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε Εργέννηδες. Εντάξει. Κοίταξε, Εργέννης εντός εισαγωγικών. Εντάξει. Δηλαδή? Απλώς δεν είμαι παντρεμένος. Τώρα Εργέννης το συζητάμε. Εντάξει. Τι θα πει αυτό, έχεις υποχρεώσεις. Όλοι εσύ. Εγώ καθόλου, καμία. Καμία. Όχι.
Εγώ θα πάω. Έχω υποχρεώσει προς τη νύχτα. Θα τα αφήσω έτσι. Θα τα αφήσω να αιωρείται. Μαγειρεύεις καθόλου? Μόνος σου? Κάμια μακαρονάδα που και που. Μακαρονάδα, mm-hmm. Κάμια ομελέτα. Μέχρι εκεί ίσα που φτάνω στην ομελέτα. Κάνα τζατζικάκι. Όχι ότι το παίζω άντρα δηλαδή αυτό, αλλά δεν υπάρχει και χρόνος και αφήνω να τα κάνουν αυτά τα πράγματα αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα. Σ' αρέσει η εργένικη ζωή ή όχι? Μ' αρέσει γιατί είμαι βασικά μοναχικός τύπος. Μ' αρέσει. Εμένα πάλι. Μ' αρέσει και εμένα. Γρήγορα, Κώστας Μπίγαλης, δεύτερο τραγούδι αμέσως. Χαμογελάκι. Κώστας Μπίγαλης, Κωστάρα μου,
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Μπονάτσα. Τρελάθηκα την Μπονάτσα. Να σου πω πόσο φαίνεται που η Μπονάτσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Την γνώρισα μια μέρα στην εκπομπή της Βαγιάννη. Παιδιά, ένα σε ένα. Δηλαδή, μην καβαλάτε. Μην καβαλάτε. Ένα σε ένα. Όχι, εγώ δεν είμαι καβαλάρης. Ναι. Λοιπόν, πες τώρα εσύ. Μίλα. Την γνώρισα, λέω, στη Βαγιάννη. Στη Βαγιάννη, ναι. Στη Ρίκα. Ναι. Στη Ρίκα, πάρα πολύ φίλοι μου. Μάλιστα. Το βράδυ και μου λέει η Μπονάτσα. Λέω πια. Μπονάτσα αποκλείεται να σου πει. Μπονάτσα. Μπονάτσα, μπράβο. Μπονάτσα. Μπονάτσα είναι κάτι παλιό. Μην μπερδεύετε το σόβρακο με την γραβάτα. Καταπληκτικό. Βεβαίως. Δώσ' του την γραβάτα. Λοιπόν, big επιτυχίες για τον Big Ali. Ευχαριστώ πολύ. Big Ali. Κονόμησα και γραβατούλα. Κονόμησα και γραβατούλα. Και κοίτα γραβατούλα. Σκυλάκια. Λυμπιακό. Κοίτα. Κουκλί το σκυλί. Γάτα ο σκύλος. Γάτα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Να σας πω, μ' αρέσει που το σακάκι του Κώστα είναι εσορτή με το γάντι της Ισαβέλας, που δεν είναι καθόλου εσορτή με το φουστάνι της. Και η γραβάτα δεν είναι εσορτή με τίποτα. Μισό λεπτό, διότι πώς γίνεται Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί στο ίδιο σώμα. Θα σου δεν πω ξέρω. Εγώ, Βλάση μου, άλλα κόλπα. Προβλέπονται εξελίξεις. Brian De Palma είναι αυτό. Διχασμένο κορμί. Άλλα κόλπα σε λίγο μαζί, μαεστράρα μου. Να ανοίξει τη σαμπάνια ο Κώστας. Κωστάρα μου. Ευχαριστώ. Να ζήσεις. Να ζήσει η γενέκα και χρόνια πολλά. Όπω συνηθίζεται, να ανοίξουμε και τη σαμπάνια. Να ανοίξει τη σαμπάνια. Σου είπα ότι την έχω ξανανοίξει και δεν το πιστεύανε. Άστα ψέματα, Κώστα. Δεν έχω, παιδί μου. Άστα ψέματα, είπα. Με άστα ψέματα. Δεν έχει. Καταπληκτικό. Κοίτα και στην υγειά μου, Ρεβέκα. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Από πού να κάτσω να με βλέπουν όλοι. Από εδώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ρεβέκα. Και καλά να είναι. Κώστα. 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 Κωστάρα μου. Ορίστε, Βλάση μου. Μ' ακούς. Είδες που με ξαναβλέπεις. Ναι. Πολύ και πολύ ώρα είχα να σε δω. Να σου πω. Έχεις φέρει μια τσάντα, για άνοιξε τη λίγο, σε παρακαλώ. Τσάντα. Κάνε μου τη χάρη. Έχουμε και κάτι καλούδια. Μισό λεπτό. Είναι μικρά. Άνοιξε την τσάντα να λέω. Όχι, δεν το λέω ακόμα. Είναι μικρά. Μικρά, μικρά, μικρά γούνινα ζωάκια. Έχω μάθει ότι τα λατρεύεις τα ζωάκια. Ρεβέκα μου. Είναι αλήθεια, Ρεβέκα μου. Και αυτά είναι. Επιδόρπιο. Επιδόρπιο. Κουκλάκια. Αυτά είναι από την Αργυρό, δεν είναι από τον Μπίγαλη. Οι κοπέλες δεν μεγαλώνουν ποτέ, με κουκλάκια παίζετε και μεγάλες. Κούκλες. Για το τελευταίο, για να δούμε. Έχουμε και αυτό. Το CD του Κώστα Μπίγαλη. Το υπογράφει η αποκλειστικότητα για τη Ρεβέκα. Έχει πάθει η Ρεβέκα. Το μουσικό ταξίδι, το τελευταίο, να το υπογράψω με πολύ αγάπη. Χρόνια σου πολλά, Ρεβέκα μου. Συγχαρητήρια. Πρόσεξε με, Ρεβέκα. Ρεβέκα. Ναι. Ρεβέκα. Ακούω. Πρόσεξε με. Έχω μάθει ότι είσαι πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ναι. Ότι διαβάζεις διάφορα λογοτεχνικά βιβλία κτλ. Και σου αρέσει να. Τι άλλο να κάνεις. Να. Να. Την έφαγες. Να κεντάω. Μπράβο. Αυτό τι είναι εδώ. Αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό, πες μου. Πες μου. Πες μου. Τέλεια, τέλεια. Τέλειο. Με τα χεράκια σου το έκανες. Εργόκυρο είναι ψηλό βελονιά. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει. Θα το σκοτώσω. Δεν ξέρεις, θα το σκοτώσεις. Γιατί να το σκοτώσεις. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της βραδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλα κόλπα. Άλλα κόλπα και προσέξτε με τώρα, μην μιλάει κανείς, ενός λεπτού σιγή. Παρτικολαριστά! Παρτικολαριστά!